Καλησπέρα, ευχαριστώ που ήρθατε καταρχήν. Βρισκόμαστε εδώ στο φωτογραφικό εργαστήριο, έξω από το καλλιτεχνικό στέκι. Σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο μου βιβλίο, «Η φωτογραφία για ερασιτέχνες». Ένα βιβλίο που ξεκινάει από την ιστορία της φωτογραφίας, προχωράει σε όλα τα τεχνικά και μπορεί κανείς αγοράζοντας το να μάθει φωτογραφία. Το βιβλίο διατίθεται αυτή τη στιγμή σε έντυπη έκδοση μόνο εδώ πέρα, στο φωτογραφικό εργαστήρι, ενώ υπάρχει και σε ηλεκτρονική έκδοση μέσω ίντερνετ. Να πω τη διεύθυνση, άμα θέλει κάποιος να μπει, www.robertbook.com. Τι σημαίνει, Ρόμπερτ, για σένα η φωτογραφία? Φωτογραφία είναι πάθος, φωτογραφία είναι φως, η φωτογραφία είναι έκφραση. Βασικά είναι έκφραση συναισθημάτων. Και εφόσον ασχολούμαστε με τη φωτογραφία, οφείλουμε να μιλήσουμε για τα καλώς και τα κακώς κείμενα του κόσμου. Άρα μπορούμε να πούμε ότι 100 άνθρωποι, αν φωτογραφήσουν το ίδιο πράγμα, δεν θα είναι καμία ίδια. Ορθότατον. Είναι συνέστημα. Ακριβώς, είναι συνέστημα. Στο ίδιο σημείο να σταθούν 100 άνθρωποι, δεν θα βγάλουν το ίδιο πράγμα, γιατί υπάρχει μια σφαίρα εικόνων γύρω μας, η οποία 360 μοιρών και ο καθένας ανάλογα με το φακό και με τη ματιά του θα επιλέξει αυτό που θέλει να επιλέξει. Και αυτό θα προτείνει και στον κόσμο να δει. Σε έναν ερασιτέχνη, σε έναν αρχάριο, τι θα του έλεγε να προσέξει πριν ξεκινήσει? Καταρχήν να μάθει τη μηχανή του τυφλά. Να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιεί ο ζωγράφος το πινέλο του. Και ο γλύπτης το σκαρπέλο του. Και μετά απλά να ελευθερωθεί και να εκφραστεί. Περιμένουμε και άλλο βιβλίο? Ελπίζω πως ναι. Έχω στο μυαλό μου κάποια και ελπίζω πως ναι. Αλλά πριν από αυτό, περιμένουμε κάποιες άλλες εκπληξούλες που θα έρθουν σχετικά με ένα project της Φυλακισμένες Σκέψεις, το οποίο είναι στο δρόμο τώρα και όπου να είναι θα βγει. Περιέγραψέ μας, τελευταία ερώτηση για να αρχίσει και η παρουσίαση, ποια είναι η πιο ωραία φωτογραφία που έχεις βγάλει? Η πιο ωραία φωτογραφία που έχω βγάλει βάσει του κοινού σε διαγωνισμούς είναι αυτή πίσω που φαίνεται με τη γιαγιά και τα πρόβατα. Είναι αυτή που διακρίθηκε σε παγκόσμιο διαγωνισμό και πήρε υποψηφιότητα για τις 100 καλύτερες στον κόσμο. Και είναι αυτή που με έφερε στη θέση των 70 καλύτερων φωτογράφων στην Ελλάδα, βάσει του συγκεκριμένου διαγωνισμού πάντα, έτσι. Αλλά με 90 τόσα εκατομμύρια ψήφους. Οι πιο ωραίες φωτογραφίες όμως που έχω βγάλει είναι με τα μάτια μου, όχι με φωτογραφικές μηχανές. Ευχόμαστε να βγάλεις ακόμα εκατομμύρια. Σε ευχαριστώ πολύ.